ακολουθείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Νεκρός 80χρονος στη Ζάκυνθο σε καραμπόλια με τρία γιοταχή στο Γαϊτάνι. Όχι του φως δυτικής Αχαΐας στα σκουπίδια της Αιγιάλιας παρά το εντέλεσθε της αποκεντρωμένης διοίκησης. Καταβλήθηκε το δώρο του Πάσχα στους εργαζομένους. Καταγγελίες για εργοδότες που το κατέβαλαν και ζήτησαν από τους εργαζόμενους να το επιστρέψουν. Μεγάλη δημοσκόπηση από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Τι λένε οι Έλληνες για τα αίτια της οικονομικής κρίσης. Αιγύπτιος επιχειρηματίας θέλει να επενδύσει στο αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας και στη δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στη Ροδιά Αιγίου. Αναβιώνουν ξεχωριστά και εντυπωσιακά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα. Ξεχωριστές εκδηλώσεις και δράσεις στην περιφέρεια για τους επισκέπτες.